Καλησπέριζω τα τσουπουρδέλια μου. Παίζουμε ξανά XCOM Enemy Within και φέρνουμε το πράμα στη βάση. Αυτό το πράμα το οποίο ονομάζεται Ethereal Device. Δεν ξέρω τι κάνει ακόμα, αλλά θα τα ανακαλύψουμε παρέα. Στο μεταξύ, ναι, treat it with care, easy, fragile. Έτσι, μπράβο. Από τι services έχουμε. Recovered from a cloaked ship and guarded by the most powerful being we've ever encountered. What do you think it is? An object of immense power. Think of all we could do if we unlocked its secrets. A dangerous sentiment, Doctor. Είναι μια μπάλα. Είναι μια μπάλα με φωτιές. Ένας φλεγόμενος λουκουμάς. Έτσι θα το λέμε από εδώ και μπρος. Θα παίξουμε το φλεγόμενο λουκουμά. Για να δούμε τι κάνει. Another cloaked ship? No, sir. It's big. Είναι μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι τόσο μεγάλο. Και πήγε και πάρκαρε δίπλα στο φεγγάρι. Έχουμε μία αποστολή. Να καταστρέψουμε αυτό το τεράστιο πράγμα. That seismic event originated directly beneath our new contact. Nothing we have would even make a dent in that thing. If you two have any more bright ideas, now's the time. Δεν μιλάει κανένας, έτσι. Κανείς δεν έχει bright ideas anymore. Τέλος οι bright ideas. Όμορφα. Είμαστε εδώ πέρα στα chambers. Όπου έχουμε τον φλεγόμενο λουκουμά. Σε ένα ασφαλές μέρος υποτίθεται. Πιστεύω ότι δεν θα μας ξανακάνουν ντου οι εξωγήινοι να προσπαθήσουν να το πάρουν, γιατί είναι δικό μας. Μοσονίκη. Και στο μεταξύ πρέπει να κάνουμε training τους troops, γιατί σακάρουνε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε εδώ πέρα την επίλεκτη ομάδα, οι οποίοι είναι έτοιμοι για δράση και για άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι θέλω να ζητήσω συγγνώμη, χιλιάδες συγγνώμες, διότι τα προηγούμενα τρία επεισόδια όσον αφορά το μικρόφωνο ήταν τραγικά. Προσπαθούσα επί τρεις μέρες να το φτιάξω. Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό και γιατί ακουγόμουν σαν να βγήκα από το πηγάδι. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι με ακούτε πολύ καλύτερα αυτή τη στιγμή. Είναι πιο καθαρή η φωνή μου. Μπορώ να τραγουδήσω χωρίς να με βρίσετε, χωρίς να μου πετάξετε ντομάτες, πατάτες και ό,τι άλλο ζαρζαβάτι έχετε στην κουζίνα σας. Είμαστε πανέτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε. Προσγειώνουμε το όχημα και θα βγάλουμε έξω τους στρατιώτες μας. Το όχημα με τους ανεμιστήρες. Πολύ μ' αρέσει. Εν τω μεταξύ δεν νομίζω να κοίταξα προσεκτικά ποιους επέλεξα σαν ομάδα και τους έστειλα. Λοιπόν, έχουμε σίγουρα τη Raven. Την... Μη μιλάς. Τον έπιασε πάλι λογοδιάρεια το μεγάλο. Objective updated. Λοιπόν, έλεγα ότι έχουμε εδώ πέρα τη Sniper, η οποία είναι και από τις αγαπημένες μου ever. Αγαπητή Άντα, συγγνώμη, αλλά μάλλον αυτό το βίντεο δεν πρόκειται να το δεις ποτέ. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν ασχολείσαι με XCOM και αυτό με λείπει ιδιαίτερα. Αλλά δεν πειράζει. Μεταφέρουμε τον εαυτό μου λοιπόν με τα ροζούλια εδώ πέρα στις γωνιές. Βασίλης Πόνιθ βρίσκει το πρώτο στόχο, το οποίο είναι Mr. Smiths. Πολύ όμορφα. Τους έχουμε. Τους έχουμε τρελά. Τους έχουμε απίστευτα τρελά. Ωραία. Μικρή μου ζούρι. Εδώ πέρα. Στο Fiat. Δεν το ξανακάνω σω το Bianchi. Έχω Overwatch, bitches. Και δεν φοβάμαι να το χρησιμοποιήσω. 13 critical. Στα μουτσούνια. Ήταν λίγο overkill. Δεν πειράζει, μπορεί, δεν πειράζει. Έχουν συνηθίσει οι εξωγήινοι να τρώνε τα πάντα όλα. Χύμα στο κύμα. Χωρίς φόβο και πάθος. Αυτά τα δύο damage είναι damages τα οποία θα τα πληρώσεις. Στον επόμενο τόνο περίμενε, φορτίζω το εργαλείο. Και τα λίσα κακιά που έχουνε με τον Devatva. Ρε Σιλευτέρη.
Το κακό είναι ότι ο Dev, επειδή είναι cyborg, αυτά είναι. Επειδή είναι cyborg, δεν έχει κάλυψη. Μπορεί να γίνει κάλυψη για άλλους, αλλά δεν έχει κάλυψη. Θεούλιδες ρε, θεούλιδες, απλά θεούλιδες. Υπάρχει κι άλλος, δεν θυμάμαι. Δεν κοίταγα. Τρεις ήτανε. Αν ήταν τρεις, τους καθαρίσαμε όλους. Αγαπητέ μου, μπροστά. Πήγε να σκαουτάρεις. Πες μας τι βλέπεις, ο μεγάλε Dev. Τίποτα. Πολύ όμορφα. Τους μεταφέρουμε όλους, λοιπόν. Andreomir will go here. Εντάξει, έχει βγει έξω με το ξόβιζο. Δεν έχει παγώσει το κολαράκι του. Μα κοιτάξτε πώς είναι ντυμένος. Δες εδώ πέρα τη συναδέλφισσα. Έχουμε 2 γύρους πριν το execution. Να γιατί πρέπει να διαβάζετε ή να ακούτε τι λέει ο τύπος που κάνει το briefing. Που δεν ακούω σχεδόν ποτέ γιατί είμαι απασχολημένη με το να σας μιλάω και να σας εξηγώ πράγματα. Ή απλά να μην σας εξηγώ τίποτα και να παίζω. 75%! Το έχει! Το έχει, είναι θεός! Είναι απίστευτος! Έτσι μέσα στο μπάσαλο! Μέσα στο μπάσαλο! Λοιπόν, εσύ τι είσαι, μάνα μου, ασόλτ, ωραία. Στέλνουμε μπροστά τον Dev, τον αγαπητό Dev, ο οποίος θα μας πει τι βλέπει. Εξακολουθεί να μην βλέπει. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Θα μας βγουν από αριστερά και δεξιά. Θέλουν να μας κάνουν flanking! Δεν τρέπονται λίγο οι αλήτες. Είχαν και στο χωριό τους flanking, οι εξωγήινοι. Άντε τώρα, μην πω καμιά βαριά κουβέντα για τους Αριανούς και όχι μόνο. Και όλους τους άλλους που ζουν σε πλανήτες. Ναι. Έχω παίξει λίγο EVE Online. Άσχετο, αλλά ήθελα να το πω. Δεν μας λέει τι είναι όμως. Πρέπει να τα ανακαλύψουμε μόνοι μας. Είναι surprise butt sex. Ω, καλός το αγόρι το όμορφο. 95% και έχει σκάσει ακριβώς στη μέση του κυκλώνα. Έλα, φορτώνει. Close Combat Specialist, σ' αγαπώ! Σ' αγαπώ! Άμα έκανες 10 damage, θα σου αγόραζα κουφέτο. Κουφέτο? Σκεφτόμουν κουλούρι. Δεν ξέρω γιατί μου βγήκε το κουφέτο. Ήταν η πρώτη λέξη που το μυαλό μου επεξεργάστηκε και έβγαλε στη φόρα. Το στόμα μου. Εντάξει, whatever. Έχουμε 75-74% από τον αγαπητό Βασίλη Σπόνη, ο οποίος τα σπάσε για ακόμη μια φορά με τα βαριά και ανθυγιεινά του. Ω, κι άλλοι οι Smiths. Εντάξει, cool. Ποιος τους σχέζει αυτούς? Θα τους σολάρω, ρε. Θα τους σολάρω γιατί έτσι. Και χλάτς, ρε. Double kill. Δεν πιστεύω να έχουν θέμα οι κύριοι από τη βάση, ξέρω εγώ, σε στυλ. Μην πεθάνε χειροβομβίδες, καταστρέφετε το τερέν και ίσως πληροφορίες χρει... Κάτι έχει εκεί πίσω το δατέ. Έχει ένα Mr. Smith κρυμμένο στα δεξιά. What gives, παιχνίδι. Αυτός γιατί έχει μείνει εκεί. Ας το έχουμε σε Overwatch, για καλό και για κακό, αλλά... Αυτή... Δεν φτάνει... Πλάκα κάνεις. Είναι δύο. Είναι δύο. Και δεν φτάνει η ρημάδα η χειροβομβίδα. Ρίχτην που να σε πάρει. Έλα. Καταπληκτικό. Slow clap. For the winners. Only for the winners. Ωραία. Πρέπει να τους ξεκάνουμε με τον α ή β τρόπο. Γρήγορα και βασανιστικά. Ένα Overwatch ίσως είναι απαραίτητο σε περίπτωση που σκάσουν μύτη από τα αριστερά. Δεξιά, αριστερά. Δεξιά! Αριστερά, δεξιά. 9 turns μέχρι το execution. Γιατί κάτσε. Όχι, ήταν 11 turns. Δεν ξέρω να διαβάζω. Εντάξει, πριν έλεγε 11, τώρα λέει 9. Νομίζω ότι ήταν λατινική αριθμή. Συγγνώμη. Μπερδεύτηκα. Τώρα ξυπνήσαν αυτοί. Εγώ έχω κάνει όλη τη βόλτα μέχρι μέσα, ξέρω εγώ. Οι Smiths κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Εντάξει, whatever. Δεν με νοιάζει. 69. Προ τη χάντζα. 69% success. Και ναι, ρε. Μέσα από τα χαλάσματα. Τον έχουμε. Έλα, 100% είναι. Πω, 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 πω. Τι άλλα έχουμε εδώ κοντά. Ναι. Dashing. Έλα εδώ πάνω, μάνα μου. Δεν τον βλέπισε. Δεν βγήκαμε από το δάσος ακόμα. Μάλιστα. Explosives. All the way. Ξέρετε, μου αρέσουν τα μεγάλα boom. Εκτός των άλλων, έχω μια περίεργη ερώτηση.
Ο Ντεβ κάθεται εκεί πάνω πριν από όλους και δεν είδε το δωμάτιο που πρέπει να ανατινάξουμε. Ήρθε πάνω ο Αντρέομυρ και είδε, ξέρω εγώ, το δωμάτιο που ήταν, ξέρω, λίγο πιο κάτω και δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό, αλλά εντάξει, whatever. Αυτό που πρέπει να δούμε το είδαμε. Έχει κάποιο special skill μου, ξεφεύγει κάτι. Θεέ μου. Έχω αρκετές μέρες να παίξω και έχω σκουριάσει. Ομολόγω να πω και ντρέπομαι γι' αυτό. Έχουμε καθαρίσει το σύμπαν από το κακό μότζο, την κακή ενέργεια. Μεταφέρουμε όλα τα στρατιωτάκια προς τα ακίθενες. Συγγνώμη, το παιχνίδι με ακούει που λέω, α, τελειώσαμε, τα καθαρίσαμε όλα και βγάζει κι άλλους. Τι έγινε, έχουμε δύο Overwatch. Όχι, αυτός δεν είναι Overwatch. Αυτός είναι μπούγιο, όλα μέσα. Θα χωθεί. Τους έχω στήσει αρκετά καλά εδώ πέρα, οπότε σε περίπτωση που ο τύπος πάρει ανάποδες, θα πέσει... Θα κατέβει κάτω, θα κατέβει. Έλα μωρέ, μίστ! Το έριξε στο ακριβώς ίδιο σημείο, ξέρω εγώ, και έκανε μίστ, εντάξει. Γενικά οι δεύτερες βολές σχεδόν ποτέ δεν πετυχαίνουν στόχο, ή απλά πετυχαίνουν στόχο τη δεύτερη φορά, την πρώτη δεν πετυχαίνουν ποτέ. Αλλά και οι δύο να πετύχουν στόχο, η μία μετά την άλλη, ναι. Ναι. Λίγο χλωμό το βλέπω. Ωραία, τώρα πρέπει να βρω μια ωραία θέση ώστε όταν κατέβει αυτός να τον διαλύσουμε. Την έχω στείλει πάρα πολύ μακριά αυτήν. Τον βλέπει μεν, αλλά δεν ελπίζω. Ρίχτου μία! Όχι, όχι με αυτό. Όχι, φωτιά δεν πάει στα ψηλά. Electropulse, αχα, όχι. Έλα μωρέ, normal! Βάρα! Υπέροχος. Απλά υπέροχος, εντάξει. Hands down. Προσκυνάμε. Μια όμορφια. Ωραία! Μεταφορέω ο Μίτσος, τους φέρνουμε όλους προς τα εκείθε. Θα πάρει αυτό κάμποση ώρα. Είναι από τις βαρετές διαδικασίες. Α, ναι, ήταν κι άλλος ένας, τον είχα ξεχάσει. Δώσε ρε τρελέ. Πολύ όμορφα. Έκανε και φιγούρα. Η λίμνη των Κύκνων. Μια παραγωγή. Ωραίοτατα. Κουνηθείτε βρε. Τι σας πληρώνω. Σκάτω. Σκάτω, γιατί την έχω βάλει να μιλάει αλλά μπουρνέζικα αυτήν εδώ. Που τίθεται ότι είμαι εγώ. Damn it. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, εσύ αγόρι. Κοίτα να δεις τώρα. Δεν μπορώ να τον βάλω να περπατήσει. Προχώρα παιδί μου. Προς μια γενική κατεύθυνση, εκεί δεν μας νοιάζει που θα πας. Μας νοιάζει να πας προς τα εκεί, που είναι το exploding thingy. Θέλω να τον βάλω σε ένα ωραίο range, γιατί αυτός που μπορεί να το σπάσει, ο μόνος σχέδιο που έχω, είναι ο Βασίλη. Και ο Βασίλη για να σπάσει το πράγμα εκείνο εκεί πρέπει να είναι σε range. Και ακόμα δεν είναι σε range, όπα εσύ γιατί κατέβηκες κάτω, μάνα μου. Τέλος πάντων δεν πειράζει, στον βάλουμε εδώ, καλά είναι. Ναι, το είπαμε αυτό, ξέρω, θα το ανατινάξω με την πρώτη ευκαιρία. Πηγαίνω προς τα εκεί αργά και σταθερά. Και... μπαμ! Είμαστε καλύτεροι ρε, είμαστε καλύτεροι. Δεν χρειάζομαι new recruits. Έχω τους καλύτερους. Λοιπόν, πήραμε και ένα achievement και θα τα πούμε την επόμενη φορά σε ένα ολοκένουργιο επεισόδιο του XCOM. Ελπίζω να σας άρεσε. Σχολιάκι από κάτω και θα τα πούμε σύντομα με ένα ολόφρεσκο επεισοδιάκι όπου θα παίξουμε το mission που έχει να κάνει με τα... πώς τα λένε αυτά, το ethereal device και άλλα πράγματα. Σταμάτα μωρέ να μιλάς, προσπαθώ να... Λοιπόν, new training στο dev, μπράβο, όμορφα. Λοιπόν, αυτά από μένα, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλάκια στα μουτράκια, bye bye.